Μια συνηθισμένη συζήτηση μεταξύ μας ήταν η εξής. «Δεν μπορώ, δάσκαλε, να καταλάβω αυτά που λέτε. Πώς είναι δυνατόν να βλέπω σαν καλό έναν τεμπέλη, έναν ζηλιάρι, έναν επιθετικό? Δεν τον κάνετε με όλη σας τη θέληση, γι' αυτό και δεν γίνεται. Τι λέτε τώρα?» ανημιλούσα αμέσως. «Βάζω όλη μου την προσπάθεια για να γίνει». «Δεν χρειάζεται προσπάθεια, κυρία Κλέρη. Απλά κάνετε τη σκέψη που πρέπει και τα πράγματα γίνονται μόνα τους». Όταν άκουγα αυτήν την απάντηση, έχανα τον έλεγχό μου. «Άκου, δεν χρειάζεται προσπάθεια? Τότε γιατί λέμε αρκεί η προσπάθεια? Πώς θα γίνει κάτι χωρίς προσπάθεια?» Ο δάσκαλος τότε εξηγούσε. «Δεν θέλετε να ακούσετε τι σας λέω. Για προσέξτε λίγο. Σκέπτομαι κάτι θετικό και η ενέργεια της σκέψης μου πηγαίνει στον δέκτη. Αυτό τον διαφοροποιεί από μόνο του και η προσπάθεια δεν έχει καμία θέση.